Κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε να δούμε πώς μια ελληνική πόλη μπορεί να αποτελεί παράδειγμα για το Ντουμπάι. Ναι, καλά, ακούσατε για το Ντουμπάι και η ελληνική πόλη για την οποία μιλάμε είναι τα Τρίκαλα. Ο Δήμαρχος Τρικαίων, ο κύριος Παπαστεργίου, είναι μαζί μας μέσω Skype, τον βλέπουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα από τα όμορφα Τρίκαλα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να μιλήσουμε βεβαίως για τα όμορφα Τρίκαλα, τα οποία όποιος έχει επισκεφθεί σίγουρα θα έχει αυτή την άποψη. Και θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στη Δημοτική Αρχή αλλά και στους Δημότες για την πόλη σας, κύριε Δήμαρχε. Για μια πόλη η οποία τουλάχιστον είναι μια όαση στην ελληνική περιφέρεια και μπορούμε να τη λέμε μια ευρωπαϊκή πόλη με όσα μπορούν να σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Πραγματικά ευρωπαϊκή πόλη, με τα ποτάμια της, με τις γέφυρές της, μια πολύ όμορφη πόλη πραγματικά. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό, κύριε Δήμαρχε? Νομίζω το μυστικό είναι και περικλείεται στην αρχή της πρότασής σας, ότι τα όποια συγχαρητήρια ή εύσημα πρέπει να πάνε κυρίως στην κοινωνία και λιγότερο θα έλεγα στο Δήμαρχο ή τη Δημοτική Αρχή. Διότι ό,τι και να κάνει ένας Δήμαρχος σε μια Δημοτική Αρχή, αν η ίδια η κοινωνία δεν ακολουθεί ή δεν έχει ενστερνιστεί το όραμα της Δημοτικής Αρχής, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Άρα είναι οι κοινωνίες αυτές οι οποίες αλλάζουν τις ζωές μας, τις πόλεις μας και τους δήμους μας. Και αυτό το οποίο νομίζω πως έχουμε κάνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο δεν είναι ούτε τα όποια τεχνολογικά έργα ή όποιες τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει σε κάποιο βαθμό, θέλει συνέχεια δουλειά βέβαια, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να περπατήσουμε μαζί αυτόν τον δύσβατο και δύσκολο αυτές τις εποχές δρόμο της αλλαγής. Το να αλλάξουμε συνήθειες, το να αφήσουμε πίσω κακές νοοτροπίες, το να δούμε λίγο διαφορετικά την πόλη μας. Ξέρετε, λέω ότι, και είναι η αλήθεια αυτή, ότι δεν έχω αλλάξει την ώρα αυτή ιδιαίτερα την πόλη, διότι οι πόροι είναι περιορισμένοι, ο Δήμος Τρικαίων χρωστούσε και αρκετά λεφτά. Έχω αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες βλέπουν την πόλη, την οποία την έχουν αγαπήσει λίγο περισσότερο, την πόλη και τα χωριά, και ασχολούνται περισσότερο πλέον με τα κοινά. Με τη γειτονιά, με τη Μυτική Χαρά, με την πλατεία, με το πεζοδρόμιο τους. Αυτό νομίζω είναι η επιτυχία. Να έρθουμε λοιπόν στο πρόγραμμα City Mobile 2, το οποίο αποτέλεσε, όπως είπα και στην αρχή, παράδειγμα για το Ντουμπάι, το τεχνολογικό αυτό θαύμα της εποχής μας. Τι έγινε λοιπόν, το λεωφορείο αυτό χωρίς οδηγό βρέθηκε και στο Ντουμπάι. Το καταφέρατε? Το λεωφορείο χωρίς οδηγό αποτέλεσε το City Mobile 2, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ένα FP7, ήταν με διαφορά το πιο επιτυχημένο ευρωπαϊκό έργο σε σχέση με την αυτοματοποιημένη οδήγηση. Μιλάμε λοιπόν για 6 λεωφορεία τα οποία σε 6 ευρωπαϊκές πόλεις κυκλοφορήσανε για 6 μήνες. Πάει περίπου ένας χρόνος και κάτι από τότε που σταμάτησε το πρόγραμμα αυτό και για τα Τρίκαλα, όμως σίγουρα πίσω του άφησε μια πολύ μεγάλη πρίκα. Και αυτή η πρίκα είναι η τεχνολογική, αν θέλετε, υπεροχή και οι υποδομές, οι οπτικές σύνδεσεις και τα access point τα οποία μείνανε από το πρόγραμμα. Είναι η αλλαγή του νόμου, γιατί η μικρή και ταπεινή Ελλάδα ήταν αυτή η οποία σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοπόρησε και εδώ φτιάχτηκε με αφορμή τα Τρίκαλα ο πρώτος ευρωπαϊκός νόμος για την αυτοματοποιημένη οδήγηση, τον οποίο μετά κάναμε και εξαγωγή σε άλλες χώρες, το νόμο εννοώ, και κυρίως άφησε μια πολύ μεγάλη προβολή για τα Τρίκαλα, η οποία δεν μεταφράζεται μόνο στο ότι κάνει ο Δήμαρχος το κομμάτι του, αλλά μεταφράζεται στο γεγονός ότι πλέον πάρα πολλά έργα ευρωπαϊκά και πάρα πολλοί φορείς έρχονται και ζητάνε από τα Τρίκαλα να συνεργαστούμε για άλλα ακόμα πιο ενδιαφέροντα ευρωπαϊκά προγράμματα. Να πούμε βεβαίως ότι και άλλη μια πρωτοτυπία που έχουν τα Τρίκαλα είναι η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Αν είναι και αυτό μια πρωτοτυπία, αλλά στην Ελλάδα που ζούμε είναι. Χαμογελάω. Γιατί ξέρετε, έχουμε συνειφάσει, έχουμε συνδυάσει τις έξυπνες πόλεις και τα smart cities μόνο με τεχνολογία, με αισθητήρες, με δίκτυα LoRa, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί τεχνολογική υπεροχή. Καινοτομία για μένα είναι αυτό ακριβώς που είπατε και σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε. Καινοτομία είναι το να εφαρμόσουμε και να κάνουμε πράξη τα αυτονόητα. Όπως για παράδειγμα το να εφαρμόσουμε τον νόμο. Που και αυτό ως σχήμα λόγου είναι οξύμορο. Να είναι εδώ να συζητάμε για το ότι είναι καινοτομία το ότι εφαρμόζουμε τον νόμο. Και όμως δυστυχώς πολλές φορές η ελληνική πραγματικότητα μας αναγκάζει να οφειλούμε και αυτό καινοτομία. Αλλά και σε αυτό η τοπική κοινωνία, η τρικαλινή κοινωνία ήταν αυτή η οποία παρά τις όποιες δυσκολίες και επιφυλάξεις στην αρχή, πέρυσι το χειμώνα, πλέον νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό ακολουθεί αυτό το οποίο συμφωνήσαμε. Δεν λέω ότι το έχουμε πετύχει στο 100%, αλλά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα γίνεται συνείδηση. Και αυτό νομίζω πως είναι
η πραγματική επιτυχία. Ακριβώς. Και βεβαίως έρχεται ο καιρός όπου τα Τρίκαλα θα είναι το επίκεντρο για όλη την Ελλάδα, διότι έρχονται Χριστούγεννα και ο Μήλος των Ξωτικών φαντάζομαι θα προσελκύσει πάλι χιλιάδες κόσμου όλο το διάστημα. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Όλη η πόλη, επειδή έχω βρεθεί στα Τρίκαλα την περίοδο των Χριστουγέννων, έχω την εντύπωση ότι όλη η πόλη δουλεύει για αυτό το Μήλο των Ξωτικών. Είναι μια μικρή Ολυμπιάδα, θα σας έλεγα. Διότι όντως από εδώ και πέρα πλέον και ο Δήμος, ο μηχανισμός του Δήμου, αλλά και οι επιχειρηματίες ετοιμάζονται για τα Χριστούγεννα. Και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Για παράδειγμα, σήμερα το πρωί ξεκίνησε η μέρα μου, πήγαν στο Μήλο να δω πώς πάνε οι εργασίες. Φτιάχναμε κάποια διακοσμητικά. Μου είπαν το μεσημέρι, Δήμαρχε, έλα, τα τελειώσαμε. Ξαναπήγα το μεσημέρι να δω πώς πάνε τα πράγματα. Φέτος επεκτείνουμε πολύ το νησάκι, το κομμάτι ανάμεσα στα δύο ποτάμια πίσω από το Μήλο. Και εκεί έχουμε ρίξει για την ώρα την μέρημνά μας όλοι, να τελειώσουμε τα έργα γέρος για να κάνουμε ακόμη έναν πολύ επιτυχημένο Μήλο. Ένα διαφορετικό Μήλο, γιατί κάθε χρόνο τον θεματοποιούμε διαφορετικά. Ακριβώς, και για να μπορεί να έχει και την απήχηση προς τον κόσμο. Τώρα να έρθουμε λίγο. Ξέρετε, και αυτό αποτελεί μια καινοτομία, και σας διέκοψα και ζητώ συγγνώμη, γιατί αποτελεί ένα ιδανικό παράδειγμα εκμετάλλευσης δημοτικής περιουσίας, αλλά και ένα ιδανικό παράδειγμα για το πώς μια δημοτική επιχείρηση, γιατί ξέρετε πως όλο αυτό το εγχείρημα του Μήλου των Ξωτικών υλοποιείται από τον Δήμο στο 100%, πώς λοιπόν μια δημοτική επιχείρηση και μια δημοτική πρωτοβουλία μπορεί να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων σε μια πόλη. Ακριβώς. Να έρθουμε τώρα, κύριε Δήμαρχε, λίγο στα αυτοδιοικητικά και θέλω να μου πείτε πώς θα είναι η πόλη των Τρικάλων, ο Δήμος των Τρικαίων, με τον Κλεισθένη, με τα καινούργια δεδομένα που έρχονται στην αυτοδιοίκηση. Τα καινούργια δεδομένα, ξέρετε πως δεν μας βρήκαν την πλειοψηφία των δημάρχων ιδιαίτερα σύμφωνους. Είμαι πολύ ανήσυχος για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Και φυσικά μιλάω για τις περιπτώσεις όπου οι δήμαρχοι δεν θα πιάσουν το 50% από την πρώτη Κυριακή. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Προφανώς πρέπει να πάμε σε μια εποχή συνεννοήσεων. Σε αυτό που νομίζω κανείς δεν αντιλέγει, και μάλιστα νιώθω περήφανος που στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα χρόνια, παρά τις όποιες διαφωνίες, αν θέλετε και διαφορετικές προσεγγίσεις σε πολλά θέματα, στα βασικά και κρίσιμα, σε πολλά από αυτά τέλος πάντων, συμφωνήσαμε. Και η σχέση Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης απήχε χιλιόμετρα από τον δρόμο της Κλεψιάς, από τον δρόμο της Λοβιτούρας, από το λεξιλόγιο, όλο αυτό το οποίο έχουμε κούραστεί ακόμα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως με αυτόν τον τρόπο που έχει εισαχθεί πλέον, έχει εγκριθεί ο νόμος, θα ζήσουμε δύσκολες καταστάσεις σε πολλούς Δήμους. Εδώ δεν τα βρίσκουμε πολλές φορές μεταξύ μας σε μια ομάδα που υποτίθεται πως διεπόμαστε και από τις ίδιες σκέψεις και προτάσεις. Πώς θα γίνει αυτό άραγε σε μικρές κοινωνίες όπου αναγκαστικά αναπτύσσονται διάφορες κόντρες και αναπτύσσεται ένα έντονο δυναμικό προεκλογικά? Είμαι πολύ ανήσυχος για την επόμενη μέρα. Δεν σας το κρύβω. Εσείς θα είστε υποψήφιος, κύριε Δήμαρχε? Θα είμαι υποψήφιος για μία φορά ακόμη. Δεν θεωρώ ότι οι δήμαρχοι πρέπει να καθόμαστε μέχρι να μας διώξουν. Πρέπει να φεύγουμε γέρος, αλλά τουλάχιστον λέω πως μία δεύτερη θητεία τη θέλω, τη χρειάζομαι. Θέλω να δω να εκτελήσονται και να υλοποιούνται όλα αυτά τα οποία με κόπο εντάξαμε όλα αυτά τα χρόνια με τις μελέτες που κάναμε σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και τι άραγε απομένει να δουν οι δημότες των Τρικαίων? Μόλις τώρα ξεκινήσαμε. Το παιχνίδι τώρα ξεκινά. Έχουμε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ σε έργα τα οποία έχουν ενταχθεί, είναι προς ένταξη. Έχουμε λοιπόν να βρούμε πλέον την υλοποίηση των στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, τρέχουμε το ΣΒΑΚ, τη νέα κυκλοφορική μελέτη και κάτι πάνω από αυτό για την πόλη των Τρικάλων. Άρα, έργα στην πλατεία, στο ποτάμι, στην είσοδο τη πόλη από την Αθήνα, στην Δοκαρδίτση. Έχουμε να δούμε την αλλαγή του δικτύου ίδρυση, ένα έργο μέσω του Φιλόδημου. Έχουμε να δούμε την ανάπτυξη του Fiber to the Home στα 2/3 περίπου της πόλης των Τρικάλων, την ανάπτυξη του 5G. Έχουμε να δούμε τη συνέχεια των παιδικών χαρών. Έχουμε ήδη τελειώσει 40 παιδικές χαρές και μέσω του Φιλόδημου εντάξαμε άλλες 40. Έχουμε να δούμε, νομίζω, τα καλύτερα, τις καλύτερες μέρες της πόλης μπροστά μας, σε μια δύσκολη εποχή, αλλά σε μια εποχή στην οποία τρέξαν αρκετά πράγματα. Για παράδειγμα, την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, την ενεργειακή αναβάθμιση σημαντικών κτηρίων της πόλης μας, τη λαϊκή αγορά των Τρικάλων. Ελπίζω να πάει καλά και το πρόγραμμα για τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, το οποίο καταθέτουμε αυτές τις μέρες. Έχουμε πάρα πολλά και είναι με εντριγκάρει πάρα πολύ η επόμενη τετραετία. Θεωρώ πως αφήσαμε τα δύσκολα πίσω και πρέπει πλέον να
να χαρούμε και λίγο περισσότερο μια πόλη η οποία αλλάζει και δείχνει διάθεση να αλλάξει. Και θέλω να σας πω ότι όση ώρα εσείς μιλάτε, εμείς βλέπουμε και πλάνα από την πανέμορφη πόλη των Τρικάλων. Πραγματικά μια ευρωπαϊκή πόλη και μια πόλη όαση, θα το ξαναπώ, στην περιφέρεια της χώρας μας. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι ό,τι καινούριο έχετε θα είμαστε εδώ για να το δούμε και πάλι. Και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.